Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας εν όψη της ανάληψης των καθηκόντων του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Διπεθέρου Ουμελής Νίκου Ορφανού, παρουσία του ίδιου καθώς και του Δημάρχου Λαμίων Θύμιου Καραΐσκου και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων Αμαλίας Ποντίκα. Ο κ. Καραΐσκος καλωσόρισε τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, τονίζοντας πως το θέατρό μας από σήμερα αλλάζει εποχή και είναι έτοιμο να κάνει μια ολική επαναφορά. Καλή επιτυχία στον Νίκο Ορφανό ευχήθηκε από την πλευρά της η κ. Ποντίκα, η οποία έφρασε και τη συμπαράστασή της σε όλες τις γυναίκες που υπέστησαν βία με κάθε τρόπο και μίλησαν ανοιχτά γι' αυτό. Το θέατρό μας μπαίνει σε μια νέα εποχή και είναι έτοιμο να κάνει μια ολική επαναφορά. Εγγύηση γι' αυτό και έκφραση της βούλησης όλων μας και της Δημοτικής Αρχής αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί η επιλογή του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο πρόσωπο του Νίκου Ορφανού, ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι μόνο ότι έχει υπηρετήσει συνεχώς και αδιαλείπτος το χώρο του επιτυχημένα εδώ και 30 χρόνια, δεν είναι μόνο ότι έχει τη γνώση και την εμπειρία και την κατάρτιση να προχωρήσει βήματα το θέατρό μας μπροστά, είναι και το γεγονός ότι κατάγεται από την πόλη μας, αφού είναι η γενέθλια πόλη της μητέρας του. Γνωρίζει πολύ καλά και αγαπάει τη Λαμία μας, και το στρατηγικό σχεδιασμός τον οποίον ξεδίπλωσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο Διοικητικό Συμβούλιο και αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία για την επιλογή του, είναι αυτό που εκφράζει τις υψηλές προσδοκίες όλων μας για μια ολική επαναφορά στο θέατρό μας. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση και η ενδυνάμωση του πολιτιστικού γίγνεσθε της πόλης, κάτι το οποίο πιστεύω μπορεί να υλοποιηθεί με την από κοινού συνεργασία. Με την ευκαιρία δε της παρουσίας εδώ ενός καλλιτέχνη και βάσει τα όλα όσα έχουμε δει τελευταία και έχουν πάρει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον καλλιτεχνικό χώρο ως γυναίκα, να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε όλες τις γυναίκες που έχουν δεχτεί τέτοιες συμπεριφορές και να καλέσω τις γυναίκες να μην φοβούνται να αποκαλύπτουν τέτοιες συμπεριφορές. Το Διπεθέρου Ουμελής κάνει μια νέα αρχή σε μια νέα εποχή, τόνισε ο ηθοποιός Νίκος Ορφανός από τη νέα του θέση και ανέπτυξε τους βασικούς άξονες επάνω στους οποίους θα στηριχτεί αυτό το νέο ξεκίνημα. Όπως επεσήμανε ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, επιδίωξε του Δημοτικού Θεάτρου είναι η παραγωγή πολιτισμού με δικό του σχεδιασμό, με πρωτότυπες δράσεις και παραστάσεις, σχεδιασμένες και υλοποιημένες από το ίδιο και με τη συνέργεια συντελεστών επιπέδου και κύρους. Και με μεγάλη χαρά θα συνδράμω και θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για αυτή την νέα αρχή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, ώστε να δημιουργήσουμε έναν πολιτιστικό οργανισμό υψηλού επίπεδου, εφάμιλο, όχι μόνο με τους αντίστοιχους ελληνικούς, αλλά και με αντίστοιχους ξένους, γιατί θα εμπνευστούμε από τη διεθνή πραγματικότητα, ακριβώς για να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο πολιτιστικό οργανισμό. Είναι υψηλές οι φιλοδοξίες μας, βήμα-βήμα, σταδιακά θα πατήσουμε γερά στα πόδια μας και θα δημιουργήσουμε ένα στολίδι για τη Λαμία, το οποίο θα είναι σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό όλης της στερεάς. Το θέατρο θα δίνει πολιτιστικές υπηρεσίες 12 μήνες το χρόνο. Όχι μόνο μέσω όταν θα έχει παραστάσεις ή πρεμιέρες, παράπλευρα, οι πρόβες του, τα καλλιτεχνικά ζητήματα με τα οποία θα καταπιάνεται, θα αποτυπώνονται και θα μεταδίδονται και θα ανεβαίνουν στα κοινωνικά του δίκτυα, στις πλατφόρμες, στο κανάλι που θα δημιουργήσει και θα έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν όχι μόνο προς τους θεατές, όχι μόνο προς τους καλλιτέχνες, αλλά και τη σπουδαστική κοινότητα και γενικότερα τον κόσμο του θεάτρου. Αντιλαμβάνομαι ένα θέατρο το οποίο δεν θα είναι σταυροδρόμι ή πέρασμα παραστάσεων που έχουν δημιουργηθεί στο Αθηναϊκό Θεατρικό Κέντρο, αλλά θα είναι ένας οργανισμός που θα παράγει και θα σχεδιάζει τις δικές του παραγωγές, πρωτότυπες παραγωγές. Και θα καλεί να συνδράμουν με συνέργειες, συνεργασίες, σε μια βάση αμοιβαίου αλληλοσεβασμού και μεγάλης αναπτυξιακής δυναμικής πρωτίστως για το ΔΥΠΕΘΕ και άλλες δυνάμεις, και έτσι θα δείχνει το ίδιο το θέατρο ένα δρόμο επάνω στα καλλιτεχνικά πράγματα και δεν θα υιοθετεί απλώς δρόμους και σχεδιασμούς αλωνών. Στο τέλος, ο κ. Ορφανός αναφέρθηκε και στα περιστατικά βία στον χώρο του θεάματος και πολιτισμού που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, παροτρύνοντας όλους όσους έχουν δεχτεί βία να μιλήσουν δημόσια, ενώ επεσήμανε τη σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό
που τόλμησαν οι γυναίκες αυτές και μίλησαν. Και εγώ και σε άλλη μου συνέντευξη δήλωσα ότι πρέπει να μιλήσουν όλοι όσοι έχουν εντοπίσει κάτι το οποίο προσβάλλει την προσωπικότητά τους σε συστηματικό τρόπο, κάτι το οποίο ξεφεύγει των ορίων, καθώς και οτιδήποτε είναι ποινικά κολάσιμο. Γιατί πρέπει και το θέατρο να αντιμετωπίσει τους σκελετούς που έχει στην ντουλάπα του, για να μπορέσει να βελτιωθεί, πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε και να δημιουργούμε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον. Μέσα στα καθήκοντά μου ως διευθυντής, έχω πολύ ψηλά στα καθήκοντά μου την υποχρέωσή μου να δημιουργώ τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορούν να εργάζονται οι συνεργάτες μας και να δημιουργούν οι καλλιτέχνες που θα έρθουν εδώ. Αν δεν έχεις χαρούμενους εργαζόμενους και ευτυχισμένους καλλιτέχνες, δεν έχεις και ευτυχισμένους και χαρούμενους θεατές.